Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για να δούμε την απονομή των μεταλλίων στους κορυφαίους της κατηγορίας των 107 κιλών και βλέπετε και τον κύριο Φουντουλάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Πανευτυχής βεβαίως για την απονομή άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην ελληνική αποστολή, η οποία είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη. Μετάλλιο λοιπόν και ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν για τον Παύλο Μάμαλο, για τον γεννημένο στις 8 Φεβρουαρίου του 1971. Πρωταθλητή μας, λέγαμε από την τεράστια συλλογή του, έλειπε ένα χρυσό μετάλλιο Παραολυμπιακών Αγώνων. Είχε ήδη ένα άργυρο από το 2008, από το Πεκίνο. Πήρε και ένα χάλκινο το 2012 στο Λονδίνο και να που ήρθε και το χρυσό το 2016 στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Η απονομή για τον Ιρανό, τον τρίτο νικητή, και αυτός έχει να επιδείξει σπουδαίες διακρίσεις, παρολυμπιακά μετάλλια, δύο φορές, τρίτο στο Λονδίνο το 2012 και επίσης τρίτο το 2008 στην κατηγορία των 100 κιλών όμως. Είναι ο Αλή Σαντεκτζαντέχ Σαλμανί, ο οποίος δεν τα κατάφερε στην τελευταία του προσπάθεια και στη δεύτερη, στα 234, έμεινε στα 226 και εδώ λοιπόν με υπερπροσπάθεια ο Αιγύπτιος αθλητής, ο Μοχάμεντ Αχμετ, με 225 στην πρώτη και 233 στην τρίτη, είναι ο κάτοχος του αργυρού μεταλλίου. Βλέπετε, κανένας δεν τόλμησε να αμφισβητήσει την υπεροχή του Παύλου Μάμαλου, ο οποίος από την πρώτη προσπάθεια με τα 233 κιλά είχε βάλει υποθήκη για το χρυσό μετάλλιο. Έκανε επιτυχημένες και τις τρεις προσπάθειες ο Παύλος Μάμαλος και δοκίμασε και παγκόσμιο ρεκόρ. Και τον βλέπετε λοιπόν, εδώ είναι ο Έλληνας γίγαντας. Παύλος Μάμαλος λοιπόν, πανευτυχής. Με γενιάδα πλέον, με διαφορετικό look. Γιώργος Φουντουλάκης θα του βάλει στο λαιμό το χρυσό μετάλλιο, στο στήθος του λοιπόν, τα συγχαρητήρια. Με τα 238 κιλά. Παύλος Μάμαλος. Του αξίζει κάθε μπράβο, κάθε επιβράβευση. Περήφανη για τον εθνικό έμνο της Ελλάδας. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν στον Παύλο Μάμαλο. Βλέπετε και εδώ την ελληνική αποστολή να πανηγυρίζει μαζί με τους συναθλητές τους. Στους συναθλητές του έδωσε μια μεγάλη μάχη με τον Αχμέτ και με τον αθλητή από το Ιράν. Ήταν ο αδιαμφισβήτητας κυρίαρχος, ήταν ο μεγάλος νικητής. Ήταν ο κορυφαίος, το απέδειξε. Δίνει συνέχεια και έχει τεράστια διάρκεια στη μεγάλη του αυτή αγωνιστική πορεία που ξεκίνησε κάπου στο 2003, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας στα 82,5 κιλά, εκεί όπου ήταν δεύτερος, ήταν συγγνώμη ένατος, έκτος, διορθώνω, με 207,5. Στη συνέχεια πήρε την τρίτη θέση στο Λονδίνο και λίγο πιο μπροστά, το 2008, ήταν δεύτερος στα 82,5 κιλά στο Πεκίνο, με 225. 225, 232, 238. Τα κιλά που σήκωσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες που το απέφεραν μετάλλιο. Δοκίμασε και παγκόσμιο ρεκόρ. Θέλησε να ξεπεράσει
το ήδη υπάρχουν. Έβαλε το στα 243,5, δεν τα κατάφερε και νομίζω ότι εδώ κάπου θα πρέπει μάλλον να ολοκληρώσουμε. Από τον Πάνο Σαμαρά που ήταν στη μετάδοση, καλή συνέχεια.